Κατά μεταναστών από μέλη της Χρυσής Αυγής σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια πανηγυριών. Ένα 24ωρο μετά την προαναγγελία εφόδων από το Βήμα της Βουλής, μέλη και βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος διέλυσαν πάγκους, έβρισαν και άσκησαν ρατσιστική βία εις βάρος αλλοδαπών μικροπολιτών σε Ραφίνα, Καλυθέα και Μεσολόγγι. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μιλά για αντιποίηση αρχής από βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ομάδες κρούσης της Χρυσής Αυγής επιτίθονται σε αλλοδαπούς μικροπολιτές σε πανηγύρι της Ραφίνας. Στις εικόνες παρακολουθείτε, νεαροί που φορούν μπλούζες και καπέλα της Χρυσής Αυγής αναποδογυρίζουν πάγκους μεταναστών. Με μανία κλωτσούν και σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Με τα κοντάρια από τις σημαίες τους χτυπούν και διαλύουν τα εμπορεύματα των αλλοδαπών. Ακούγονται φωνές τρομοκρατημένων περαστικών και μικροπολιτών. Πανικόβλητοι μετανάστες που έχουν εγκαταλείψει το εμπόρευμά τους τρέχουν στα χωράφια για να γλιτώσουν. Στην ομάδα διακρίνονται και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Γιώργος Γερμενής. Είδαμε και κάποιους λαθρομετανάστες να έχουν την γραμμάτια τους και να την πουλάνε χωρίς καρδιά. Αυτό το καταγγείλαμε στην αστυνομία και εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνει η Χρυσή Αυγή. Τώρα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να κάνουμε την περιφορά της εικόνας. Όπως καταγγέλνουν οι μικροπολιτές, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο πανηγύρι παρέμειναν απλοί θεατές μπροστά στους βανδαλισμούς. Βεβαίως, ήταν εδώ και η αστυνομία και η ασφάλεια της Ραφίνας. Δεν επενέβησαν να συλλάβουν κάποιον από αυτούς που έκαναν τα. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Αποσβολωμένοι παρευρισκόμενοι έβλεπαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής να κάνουν ελέγχους σε αλλοδαπούς και να καταστρέφουν εμπορεύματα. Απλά κάναμε έναν έλεγχο σε πλανόδιους μικροπολιτές, οι οποίοι δεν είχαν καμία άδεια πάνω τους. Μας κοροϊδεύανε, είχαν μία άδεια την οποία τη γυρνούσαν από μικροπολιτή σε μικροπολιτή, δηλαδή μία άδεια για 20-30 πάγκους. Η αστυνομία μας είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Προφανώς οι άνθρωποι επειδή ήταν επιστήμονες που βόντουσαν να επέμβουν, τους αφήνανε μπροστά στα μάτια τους. Υπάρχουν καταγγελίες ότι μέλη της Χρυσής Αυγής έσπασαν και πάγκους. Ισχύει αυτό? Όχι, απλά το εμπόρευμα το οποίο ήταν παράνομο το αποσύραμε με συνοπτικές διαδικασίες από την κυκλοφορία. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταγγέλει αντιποίηση αρχής από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Δένδια ζήτησε από την ηγεσία της Ελλάς να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον κάθε υπευθύνου που αντιποιείται την ιδιότητα του κρατικού λειτουργού ανεξάρτητα από την κομματική του θέση ή την βουλευτική του ιδιότητα. Από το οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από το σημείο είναι εμφανές ότι οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Γιώργος Γερμενής, διαπράττουν το αδίκημα της αντιποίησης αρχής, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και στο αδίκημα της απρόκλητης φθοράς. Η δικογραφία, όταν ολοκληρωθεί, θα κατατεθεί στην εισαγγελία, ενώ για το σκέλος που αφορά τους δύο βουλευτές θα διαβιβαστεί και στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι έτσι και βάλει τον πάγκο τρία άτομα. Όλοι και Χρυσή Αυγή, πράγματα όλοι πέρασε όλοι κάτω και πατήσει έτσι και έτσι και έτσι. Το εμπόρευμά του. Το εμπόρευμά του. Η κάμερα καταγράφει τον Παναγιώτη Λιόπουλο σε ρόλο αστυνομικού να ζητάει από τους μετανάστες την άδεια του Δήμου. Από εδώ και πέρα, όταν δεν παρεμβαίνει το κράτος, επειδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Δένδιας μόνο μεγαλοστομίες ξέρουν να εξτομίζουν για άταξη των τεχμάτων εφόδου, αλλά το να πατάξουν το παραεμπόριο, το να πατάξουν τη λαθρομετανάστευση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνουν. Όπου έχει τη δύναμη Χρυσή Αυγή σε ολόκληρη την επικράτεια να επέμβει, θα επεμβαίνει. Από εδώ και πέρα θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Εάν δεν μπορούν να κάνουν αυτοί σωστά τη δουλειά τους, επειδή δεν έχουν προσωπικό, δεν πληρώνουν τους αστυνομικούς, δεν έχουν αστυνομικούς, εάν μπορούμε εμείς να επεμβαίνουμε, θα επεμβαίνουμε. Δεν υποκαθιστούμε καμία αστυνομία. Εμείς δεν θέλουμε αυτό το ρόλο. Αλλά όταν ο κόσμος μας καλεί σε ολόκληρη τη χώρα να επέμβουμε, όπου μπορούμε θα το κάνουμε. Η Δημοτική Αρχή καταδίκασε την επίθεση και όπως είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος, οι μικροπολιτές που δέχτηκαν επίθεση κατήχαν νόμιμη άδεια. Κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κράτος και να μπει σε τέτοιες αυθαιρεσίες έτσι και σε τέτοιες ενέργειες. Και στο Μεσολόγγι, η ομάδα κρούσης Χρυσής Αυγής με επικεφαλή στον βουλευτή της Κώστα Μπαρμπαρούση επιτέθηκε το μεσημέρι σε μικροπολιτές της Λαϊκής Αγοράς. Και αυτός παράνομος. Είστε βουλευτές. Ναι, ξέρω τι λέτε, αλλά να σου πω. Μόνο οι άδειες. Σας υποβατώνε μετά. Ήρθαμε εδώ σήμερα να δούμε τη Δημοτική Αστυνομία και τις αστυνομικές αρχές να κάνουν τον έλεγχο.
Και αφού κολλησιουργούσαν και δεν είχαν σκοπό να κάνουν έλεγχο, το κάναμε εμείς. Σας παρακαλώ, για όνομα του Θεού. Ένταση χθες βράδυ και σε πανηγύρι στην Καλλιθέα. Μέλη της Χρυσής Αυγής αντέδρασαν όταν άνδρες τους ΔΟΕ έκαναν ελέγχους σε Έλληνες μικροπολιτές. Να ξεκαθαρίσουν και στο δικό μας κλάδο στους μικροπολιτές ποιοι είναι νόμιμοι, ποιοι είναι παράνομοι, να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Το Πασόκ καταδικάζει με τον πλέον απόλυτο τρόπο τα χθεσινά επεισόδια στη Ραφίνα. Οι ενέργειες της Χρυσής Αυγής είναι πράξεις παρανόμων και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Καλούμε εδώ και τώρα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Δένδια, να αφήσει τα μεγάλα λόγια και να επιβάλλει την τάξη. Η κυβέρνηση που στα λόγια καταδικάζει τα τάγματα εφόδου έχει την ευθύνη για αυτά τα διαρκώς αυξανόμενα φασιστικά κρούσματα με διάφορα θύματα και πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι σε καμία επίθεση δεν έγιναν προσαγωγές, ενώ αναπάντητο παραμένει και το ερώτημα γιατί δεν έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τους ένστολους που είχαν υπηρεσία στο πανηγύρι. Και σε αυτά τα εύλογα και εύστοχα ερωτήματα, κύριε Χιγή, καλείται να απαντήσει τώρα η Ρο Καρβιφίλη με τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ. Η Ρο, καλησπέρα και να ξεκινήσουμε από το γιατί δεν παρενέβη η αστυνομία, δεδομένου ότι υπήρχε αστυνομική δύναμη, τουλάχιστον στη Ραφίνα υπήρχαν αστυνομικοί. Και από ό,τι λένε δικές μου πληροφορίες, επικοινωνώντας με την υπηρεσία που ήταν με τη Βορειοανατολική Αττική, που ήταν υπό την υποπτία της, υπήρχε ικανή δύναμη, όπως χαρακτηριστικά μου είπαν. Αυτή η ικανή δύναμη γιατί δεν κινήθηκε, ετέθη το ερώτημα στην ηγεσία. Αυτό ναι. Αλλά όμως δεν έχουμε πάρει απολύτως καμία απάντηση για το ποιο ήταν ο λόγος για τον οποίο άνθρωποι οι οποίοι προχώρησαν σε παράνομες πράξεις δεν συνελήφθησαν. Δεν πήραμε κάποια απάντηση. Και θέλω να σου πω ότι ακόμη και αυτή η δικαιολογία ότι η αστυνομική δεν ήταν πολύ κοντά, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να σταθεί. Διότι όλη η Ραφίνα έμαθε τη φασαρία που γινόταν αυτή, θα μπορούσε να πάει. Η αστυνομία μπορεί να μην είναι πολύ κοντά, μπορεί να μην παρεύει στην εξέλιξη του επεισοδίου, αλλά στο τέλος του επεισοδίου μπορεί κάλλιστα, αν μη τι άλλο, να κρατήσει τα στοιχεία των δραστών. Ακριβώς. Αν δεν είναι ικανή η δύναμη, όπως λέει η ηγεσία. Λένε λοιπόν ότι αυτό κάνουν τώρα με την έρευνα. Όμως, Νίκο, διατάχθηκε ΕΔΕ για όλα αυτά. Δεν έχει διατάχθει. Αν λειτουργήσε η αστυνομική δύναμη. Γίνεται μόνο έρευνα αν στο επεισόδιο συμμετείχαν οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής και τα μέλη, το οποίο εντάξει είναι πασιφανές, το είδες και εσύ. Η Χρυσή Αυγή είναι δεδομένο ότι παρανομεί. Η αστυνομία κινήθηκε νόμιμα σε αυτή την ιστορία. Η αστυνομία σε αυτή την ιστορία κάνει την έρευνα μετά, εκ των υστέρων. Θα πρέπει να σου πω όμως ότι αυτό είναι, αν μπορώ να έχω μια προσωπική άποψη γι' αυτό, παρακολουθώντας αυτό το ρεπορτάζ, ότι είναι η πολλωστή φορά που συμβαίνει. Τα μέλη της Χρυσής Αυγής εδώ και ένα χρόνο κάνουν τέτοιου είδους επεισόδια. Στην Κόρυθο με τα κέντρα για την κράτηση των μεταναστών έγιναν επεισόδια, δεν συνελήφθη κανείς. Στην Νίκαια, όπου πήγαν σε νόμιμους μετανάστες που είχαν άδεια εργασίας και είχαν καταστήματα και τους ξυλοφόρτωσαν, δεν επενέβη κανείς. Στην Κρήτη, που πήγαιναν και έβγαζαν τους μετανάστες μέσα από τα διαμερίσματα, δεν συνελήφθη ποτέ κανείς. Σε τρεις περιπτώσεις τώρα δεν συνελήφθη άρα, ποτέ δηλαδή, κανείς. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο βιώνουμε είναι να προαναγγέλλονται τάγματα εφόδου από έδρανα της Βουλής, από μέλη της Χρυσής Αυγής. Να λέει ο Υπουργός ο κύριος Δένδιας ότι δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Τα τάγματα εφόδου να βγαίνουν στους δρόμους και να λειτουργούν όπως λειτουργούν και να μην έχουμε προσαγωγές ή συλλήψεις. Ακριβώς, αυτό ακριβώς δηλαδή καταγράφεται. Αυτό. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή καλείται να κρίνει ποιος είναι νόμιμος, ποιος είναι παράνομος, να επιβάλλει την τάξη ακριβώς. Και να αποκαταστήσει το κράτος. Λειτουργικό έτσι, λειτουργική παρατήρηση. Και καταλαβαίνω και ως πολίτης ότι η Χρυσή Αυγή βγάζει λίγο και τη γλώσσα, έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται τη μία μέρα να λες δεν θα επιτρέψω τα τάγματα εφόδου και την άλλη μέρα με τον ίδιο τρόπο να γίνονται. Πάντως, η έρευνα στην αστυνομία σε ό,τι αφορά το περιστατικό είναι σε εξέλιξη. Λογικά θα έπρεπε να δούμε και μία έρευνα γιατί δεν επενέβη η αστυνομία, γιατί δεν συνέλαβε τους ανθρώπους. Περιμένουμε τις εξελίξεις και την αντίδραση βεβαίως της συντεταγμένης πολιτείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.